και θα κλείσουμε με έναν νομικό δικό μας Ρεθυμνιώτη, τον κύριο Γιώργο Δρυγιαννάκη, και θα επανέλθουμε στο θέμα που είχαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, καθώς έχει συζητηθεί στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, το ξέρετε όλοι, έχουμε πει για το τι ζητάνε οι servicers, έχουμε πει τι εισηγήθηκε η αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου στην Ολομέλεια. Στην ουσία δηλαδή να κάνουν χρήση του νόμου 2003 περί επενδυτικών που μας έλεγε άλλος δικηγόρος την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά να παρίστανται με τις πρόνοιες του 2015 του άλλου νόμου κανονικά και να εκπροσωπούν τα funds στις διαδικασίες των εκπληστηριασμών και όχι μόνο. Τώρα από χθες το πράγμα έγινε ακόμη πιο ενδιαφέρον, διότι στην αθηναϊκή εφημερίδα Την Εστία κυκλοφόρησε η εισήγηση, το τι λέει η εισηγήτρια στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, που φαίνεται να δικαιώνει τους servicers. Και ο κύριος Δρυγιαννάκης ήταν ένας από τους ανθρώπους που είχε εισήγηση και τοποθέτηση στο θέμα αυτό. Καλημέρα, κύριε Δρυγιαννάκη. Καλημέρα σας κύριε Σαχίνη, και καλημέρα και στους ακροατές σας. Η απόφαση πρέπει να πω ότι δεν είναι θέμα ημερών. Αναμένεται το επόμενο διάστημα. Παρόλα αυτά, μετά και το χθεσινό δημοσίευμα της Εστίας, φαίνεται ότι υπάρχει μια τροχιοδεικτική. Σίγουρα. Κοιτάξτε, το στίγμα για το που, για την πορεία τέλος πάντων της απόφασης αυτής, δόθηκε από τον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου στην πρόταση που έκανε στην Ολομέλεια, που ήμασταν εκεί, η οποία φυσικά θεωρείται από τους νομικούς κύκλους ότι δεν ήταν αιτιολογημένη με βάση τέλος πάντων την νόμιμη αιτιολογία που θα έπρεπε να έχει. Απλώς τάχθηκε υπέρ των servicers και των funds, έτσι ώστε να ανοίξει ο δρόμος πλέον για να συνεχιστούν οι πληστηριασμοί 700.000 ακινήτων σε ολόκληρη την Ελλάδα, που είναι αυτή τη στιγμή σε αναμονή. Κοιτάξτε, το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Θεωρώ βεβαίως ότι είναι ένα πολιτικό θέμα. Δυστυχώς η απόφαση αυτή θα έχει μία πολιτική χρειά. Υπάρχει ήδη αυτή τη στιγμή μία κόντρα μεταξύ της κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης για αυτό το ζήτημα, η οποία αποτυπώνεται και σε δικαστικό επίπεδο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα νομικά επιχειρήματα, θα πρέπει να πούμε τα εξής πράγματα, ότι αυτός ο νόμος του 2003, κύριε Σαχίνη, δεν ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων για να διαχειριστεί και να διευθετήσει τη διαδικασία της εξυγίανσης των κόκκινων δανείων. Το 2003 δεν είχαμε καταρχήν τόση μεγάλη πληθώρα κόκκινων δανείων. Δεν είχαν οι τράπεζες εκφύγει των στόχων τους και των σκοπών τους. Τότε δηλαδή ίσχυε και εφαρμοζόταν η βασικότερη αρχή του τραπεζικού ελληνικού δικαίου, ότι οι τράπεζες μπορούν και έχουν τη δυνατότητα να δανείζουν μέχρι το 80% των αποταμιεύσεων που έχουν στα ταμεία τους. Μετά το 2005 ξέφυγε η κατάσταση. Οι τράπεζες τα έτη 2005 μέχρι το 2009 προσέφηγαν σε έναν υπερδανισμό. Όλοι τα θυμόμαστε όλα αυτά. Ουσιαστικά, κύριε Δρυγιαννάκη, ο νόμος του 3 είναι περί επενδυτικών διατάξεων. Ακριβώς. Ήταν για να δώσει κίνητρο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έτσι ώστε να καταφέρουν να αναπτυχθούν και κάποιες άλλες να εξυγιανθούν και να ξαναμπούν στο παιχνίδι της αγοράς.
Δεν είχαμε τότε θέματα κόκκινων δανείων. Γι' αυτό το λόγο και έδινε πολύ μεγάλες φόρο απαλλαγές αυτός ο νόμος του 2003, και αυτή ήταν η αιτία που οι servicers δεν ακολούθησαν τον 4354 του 2015, αλλά προσπάθησαν να μπουν από το παραθυράκι της μεταβίβασης της διαχείρισης των απαιτήσεων των τραπεζών με τον νόμο του 2003. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν, έχει αποτυπωθεί καταρχήν και σε πίνακες αλλά και σε πραγματογνωμοσύνες που η πλευρά των δανειοληπτών, η δική μας πλευρά, έχουμε καταθέσει στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Υπάρχουν πολλές εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης που λένε το εξής βασικό και είναι το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Έχει να κάνει και με την φοροδιαφυγή. 58 δισεκατομμύρια ευρώ έχει χάσει μέχρι στιγμής το ελληνικό δημόσιο, που είναι το 1/3 του ελλείμματος της χώρας μας. Α, δηλαδή η βάση αυτής της οικονομοτεχνικής μελέτης παρουσίασε και ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας, είναι υπαρκτή, μου λέτε? Βεβαίως. Μάλιστα, 58 δις αέρα πατέρα. Μόνο, και όχι μόνο ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας εκπροσωπώντας την Ολομέλεια, γιατί αυτό πρέπει να το λέμε, κύριε Σαχίνη, ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας κατέθεσε την παρέμβαση υπέρ των δανειοληπτών μετά από εντολή που δόθηκε στον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από την Ολομέλεια των Προέδρων όλων των δικηγορικών συλλόγων της χώρας μας. Μάλιστα. Έτσι. 58 δις είναι, λοιπόν, οι servicers αέρα πατέρα, έτσι, τα γλιτώσαν από φόρους. 58 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν φοροδιαφύγει μέχρι στιγμής. Εφόσον δικαιωθούν από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, αυτό σημαίνει ότι θα φοροδιαφύγουν και το ελληνικό δημόσιο θα χάσει μάλλον τα τριπλάσια από, αυτό το ποσό που μέχρι σήμερα έχουν φοροδιαφύγει. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για ένα τεράστιο θέμα. Επίσης, πρέπει να πούμε και το εξής. Είναι σε πολύ έτσι εξονυχιστικό έλεγχο και τώρα διενεργείται αυτή η διαδικασία του ελέγχου για να δούμε με ποια μετοχικά κεφάλαια, κύριε Σαχίνη, αυτές οι εταιρείες, οι servicers, αγόρασαν αυτά τα δάνεια από τις τράπεζες, με την έννοια την εξής: δεν γίνεται με βάση και την φορολογική νομοθεσία της Ελλάδος να συμβαίνει το εξής πράγμα. Εγώ που είμαι ένας servicer και έχω μετοχικό κεφάλαιο 10-20 χιλιάδες ευρώ, να εξαγοράσω τραπεζικές απαιτήσεις κόκκινων δανείων 100 εκατομμυρίων ευρώ. Με ποια φερεγγιότητα, με ποια εξασφάλιση έχω καταφέρει να το κάνω αυτό? Και μάλιστα η αιτιολογία στην πρόταση του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου προς την Ολομέλεια για την νομιμότητα αυτών των διαδικασιών ήταν το γεγονός του ότι παίρνουν άδεια, είπε, από την Τράπεζα της Ελλάδος. Αυτό δεν είναι φενάκι. Παίρνουν άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά το ελληνικό δημόσιο χάνει χρήματα. Και επίσης υπάρχει και ένα θέμα σε ό,τι αφορά το αδίκημα του ξεπλήματος του μαύρου χρήματος. Διότι είναι μυστικά όλα αυτά τα κεφάλαια, δεν εμφανίζονται πουθενά και καταλαβαίνετε ότι δημιουργείται ένα τεράστιο θέμα. Τώρα, θα είναι προφανώς πολιτικής φύσεως η απόφαση και θα σας εξηγήσω γιατί. Το 2019... η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε τον περιβόητο νόμο του σχεδίου Ηρακλής, όπου για την εξυγίανση αυτών των κόκκινων δανείων, τα δάνεια αυτά τιτλοποιήθηκαν
και στάλησαν στις διεθνείς χρηματαγορές, όπου και τα εξαγόρασαν. Αγοράστηκαν δηλαδή αυτά, γιατί τιτλοποιήθηκαν. Μέχρι 31 Δεκάτου του 2022 θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία του σχεδίου Ηρακλής, του νόμου αυτού. Επίσης, για την διαδικασία αυτή, το ελληνικό δημόσιο μπήκε ως εγγυητής με 18 δισεκατομμύρια ευρώ. Εφόσον περάσαμε την ημερομηνία, τη λήξη της προθεσμίας της ολοκλήρωσης αυτής της διαδικασίας, 31 Δεκάτου του 2022, η Eurostat αυτή τη στιγμή πιέζει την Ελλάδα, την ελληνική πλευρά, έτσι ώστε να καταπέσει η εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, που είναι τα 18 δισεκατομμύρια ευρώ, και να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Αυτό δεν θέλουν να το κάνουν οι κυβερνώντες, με αποτέλεσμα λοιπόν να πιέζουν προς την κατεύθυνση της ολοκλήρωσης της εξυγίασης αυτής της διαδικασίας και των κόκκινων δανείων με τη διενέργεια των υπολείπων πληστηριασμών. Επομένως, εάν δώσει το πράσινο φως η Ολομέλεια του Αριουπάγου, 700.000 ακίνητα των Ελλήνων θα βγουν σε πληστηριασμούς. Και επίσης να πούμε ότι αυτή τη στιγμή, μέσα στο 2023 μέχρι τώρα, υπάρχουν περίπου 12.000 πληστηριασμοί που είναι σε εκκρεμότητα, αναμένοντας την απόφαση της Ολομελίας του Αριουπάγου, που έχουν σταματήσει δηλαδή τις διαδικασίες και αναμένουν. Θεωρώ ότι θα δημιουργηθεί ένα τεράστιο κοινωνικο-οικονομικό πρόβλημα που αφορά σε όλη την κοινωνία των Ελλήνων. Θα πρέπει επίσης να πούμε ότι είναι πολλά τα εκατομμύρια των Ελλήνων πολιτών που έχουν λάβει δάνεια διαφόρων ειδών και μορφών από τις ελληνικές τράπεζες, και θα δημιουργηθεί ένα τεράστιο κοινωνικό φαινόμενο φτωχοποίησης καταρχήν. Ουσιαστικά αυτό είναι ένα σχέδιο να διαλυθεί εντελώς η μεσαία τάξη, η μικρομεσαία τάξη και των ελεύθερων επαγγελματιών, αλλά μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν και άλλες ομάδες οι οποίες θεωρούμε ότι οικονομικά είναι ευπαθείς, όπως είναι οι χαμηλόμισθοι ιδιωτικοί υπάλληλοι, όπως είναι επίσης οι συνταξιούχοι, οι οποίοι και αυτοί, παρά το μεγάλο της ηλικίας τους, έχουν φορτωθεί με τεράστια ποσά σε δάνεια, τα οποία φυσικά δεν μπορούν να τα εξυπηρετήσουν. Κύριε Δρυγιανέκη, αν αντιλαμβάνομαι σωστά και ανεξάρτητα από το τι είπε η αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, η εισήγηση που διαβάσαμε χθες. Όχι, ο αντισαγγελέας. Η εισηγήτρια είναι η αριοπαγήτρια, είναι η κυρία Τζαβέλα. Ανεξάρτητα από το τι έκανε εισήγηση στην Ολομέλεια υπέρ των servicers, αλλά η απόφαση ούτως ή άλλως θα ληφθεί εν ολομελία. Ανεξάρτητα όμως από το αποτέλεσμα, δηλαδή ας πάω στην αντίθετη άποψη, την πιο αισιόδοξη, ότι δεν δικαιώνονται οι servicers, διότι αντιλαμβάνονται οι αεροπαγήτες ότι μόνο τα 58 δις είναι ένα κίνητρο, είναι ζημιά του δημοσίου. Πάλι όμως το θέμα των πληστηριασμών και της προστασίας πρώτης κατοικίας δεν λύνεται. Αυτό μου λέτε. Χρειάζεται πολιτική απόφαση εδώ. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω το εξής. Αν δικαιωθούμε οι δανειολήπτες, η πλευρά των δανειοληπτών από την Ολομέλεια του Αριουπάγου, θα υπάρξει το εξής. Θα γίνουν σε όσες υποθέσεις μέχρι στιγμής είναι σε εκκρεμότητα και αυτές τα 700.000 ακίνητα, ας πούμε, που είναι τώρα σε εκκρεμότητα για να προχωρήσει η διαδικασία τους, θα υπάρξουν νέες διαδικασίες και θα υποχρεώσει ο Άριος Πάγος αυτές τις συγκεκριμένες εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων να ακολουθήσουν τη διαδικασία του 43-54 του 2015. Μάλιστα. Που σημαίνει ότι θα έχουν φορολόγηση, θα έχουν διαφανείς διαδικασίες και
δεν θα είναι μη δικαιούχοι διάδικοι στις δικαστικές διαδικασίες, θα είναι δικαιούχοι διάδικοι πλέον, όπως οι παλιές εταιρείες ειδικού σκοπού. Καταλάβατε, δηλαδή θα πρέπει να σας πω, δεν γίνεται ουσιαστικά να δίνεις την διαχείριση και τέλος πάντων τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης σε κάποιον που δεν είναι ο δικαιούχος της ίσπραξης ουσιαστικά, κύριε Σαχίνη, των απαιτήσεων από τους δανειολήπτες. Αυτό, αυτό έχει συμβεί τώρα ως μόρφωμα. Σημαντικό αυτό που λέτε. Παρόλα αυτά, η καρδιά του προβλήματος, λέω εγώ, και θα μας πείτε εσείς αν είναι έτσι, δεν είναι αυτή για τους μη δυνάμενους. Και δεν μιλάω για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, φυσικά, ούτε εσείς. Μιλάω για αυτούς που η ίδια η οικονομική πραγματικότητα τους έχει φέρει στο μη παρέκει. Πάλι δεν καλύπτονται, διότι θα βρουν τον τρόπο οι servicers, θα σας πω εγώ, θα φτιάξουν γραφεία, θα φορολογηθούν. Πάλι όμως επικρέμεται η μη προστασία της πρώτης κατοικίας. Όχι, δεν επικρέμεται, διότι με βάση αυτή τη διαδικασία του 43-54, μάλιστα, υπήρχε και υπάρχει η διαδικασία καταρχήν της ρύθμισης. Ξέρετε, υπήρχε στο παρελθόν, δυστυχώς. Μα δεν έχει η κύριε Δρυγιανάκη να πληρώσει ο άλλος. Εδώ ανεβαίνουν τα επιτόκια τώρα. Πού αν τα βρει να τα πληρώσει. Ο άλλος με το ελβετικό φράγκο την έχει πατήσει. Καταλαβαίνω. 350.000 Έλληνες ήταν με το ελβετικό φράγκο. Δυστυχώς, ενώ σε πρώτο και δεύτερο βαθμό οι δανειολήπτες που είχαν λάβει δάνεια σε ελβετικό φράγκο είχαν δικαιωθεί, τελικώς ήρθε η Ολομέλεια πάλι του Αριοπάγου και δικαίωσε τις τράπεζες. Η υπόθεση βέβαια αυτή, να ξέρετε, ότι βρίσκεται στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και εγώ βλέπω, σε περίπτωση κατά την οποία δεν δικαιωθούμε οι δανειολήπτες, ότι θα αποταθούμε σίγουρα στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μπορέσουμε να βρούμε τη δικαίωση σε αυτό το θέμα που έχει δημιουργηθεί με τους services. Όμως θα σας πω το εξής, σε περίπτωση κατά την οποία ακολουθηθεί η διαδικασία του 43-54, καταρχάς υπήρχε πρόβλεψη σε αυτήν τη διαδικασία του νόμου και γι' αυτόν τον λόγο επιπλέον απέφυγαν οι servicers να την ακολουθήσουν αυτή τη διαδικασία, ενημερώνεται πριν την μεταβίβαση των απαιτήσεων ο κάθε οφειλέτης και έχει την δυνατότητα να ζητήσει, προσέξτε τώρα να δείτε τι γίνεται, ουσιαστικά, για να τα πούμε απλά τα πράγματα, οι servicers εξαγόρασαν, που είναι υποθετικό και αυτό, έτσι, πλασματικό, δηλαδή εννοώ θεωρητικό. Εξαγόρασαν λοιπόν τα δάνεια των Ελλήνων οφειλετών σε ένα ποσοστό περίπου 10% της αξίας. Της αξίας. Που σημαίνει το εξής, θα μπορούσαν κάλλιστα, γιατί αυτό δίνει τη δυνατότητα ο 43-54, θα μπορούσαν να απευθυνθούν στους ίδιους τους οφειλέτες. Και να του πούνε, έλα εδώ. Κύριε Δρυγιανάκη, εσένα το δάνειό σου είχε φτάσει στις 100.000 ευρώ. Εμείς θέλουμε από εσένα να το αποπληρώσεις με 10.000 ευρώ. Μπορείς να τα βρεις αυτά τα χρήματα, τις 10.000 ευρώ. Μπορείς και έχεις τη δυνατότητα να κάνεις μια ρύθμιση. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι τα περισσότερα από αυτά τα κόκκινα δάνεια, με αυτούς τους όρους και με αυτά τα κουρέματα, θεωρώ ότι μπορούν να ανταπεξέλθει η πλειοψηφία των δανειοληπτών, έτσι ώστε να τα αποπληρώσουν οι άνθρωποι χωρίς να χάσουν τις περιουσίες τους. Ξέρετε, το σχέδιο είναι τέτοιο, να αλλάξει ουσιαστικά χέρια η ιδιοκτησία των Ελλήνων. Αυτό είναι και το τραγικό και θα σας πω και γιατί. Διότι αυτήν την νοοτροπία που έχει ο νεοέλληνας τα τελευταία 30 χρόνια, που εγώ θεωρώ ότι είναι ένας από τους θεσμούς της κοινωνίας μας, όπως είναι ο θεσμός της οικογένειας, όπως είναι
τα ήθη και τα έθιμά μας, όλες οι ελληνικές οικογένειες είχαν ως σχέδιό τους, από τη στιγμή που κάποιος παντρεύεται και κάνει παιδιά, να αποκτήσει και μία ιδιόκτητη κατοικία, κύριε Σεχινή. Αυτή η νοοτροπία δεν υπάρχει στους λαούς του εξωτερικού. Έτσι, οι περισσότεροι μένουν σε ενίκιο. Δεν είναι από τις πρώτες προτεραιότητες τους. Εμείς λοιπόν ως Έλληνες, γιατί έτσι έχουμε μάθει και από τους γονείς μας και δεν θεωρώ ότι είναι λάθος, είναι πάρα πολύ σωστό αυτό, θέλαμε πάντοτε να φτιάξουμε μια κατοικία που θα βρουν τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας και οι απόγονοί μας. Ήταν δικαίωμά μας. Αυτό θέλουν τώρα να το καταστρέψουν. Αυτό είναι το σχέδιο. Δεν είναι δηλαδή, πώς να σας το πω, η άμεση προτεραιότητά τους η ίσπραξη αυτών των χρημάτων. Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι χρησιμοποιούν ως όχημα την δικαιολογία της ίσπραξης αυτών των κόκκινων δανείων για να αφαιρέσουν και να αλλάξουν χέρια στις ιδιοκτησίες των Ελλήνων. Αυτό είναι το όλο ζήτημα. Και να σας πω επίσης ότι στο γραφείο μας διαχειριζόμαστε αυτή τη στιγμή υποθέσεις που έχουν τελειώσει οι πληστηριασμοί, έχουν αφαιρεθεί λοιπόν οι ιδιοκτησίες που είναι κύριες κατοικίες των πελατών μας, δανειοληπτών, και τώρα είμαστε στη διαδικασία, προσέξτε τώρα, να μας εκμισθώσουν την κατοικία των ανθρώπων, αυτές οι εταιρείες διαχείρισης, έτσι, και αν το δεκτούν, γιατί ο στόχος και ο σκοπός τους είναι να τα βγάλουν στην αγορά πώλησης των ακινήτων και να πετύχουν φυσικά τεράστιες τιμές με ενδιαφερόμενους αλλοδαπούς οι οποίοι θέλουν να αγοράσουν σπίτια στην Ελλάδα. Καταλάβατε, είναι ένα βαθύτερο σχέδιο το οποίο εντάσσεται στο σχέδιο που ξεκίνησε, προσέξτε με τώρα, από το 2003 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Δηλαδή της φούσκας των τραπεζικών δανείων, έτσι, της φούσκας με τις τραπεζικές επιταγές, τις προεξοφλήσεις των τραπεζικών επιταγών που γινόταν ο χαμός, το γνωρίζουμε όλοι, και να μην υπάρχει κανένας έλεγχος, γιατί τότε με τις τραπεζικές επιταγές, την προεξόφληση των τραπεζικών επιταγών, η Τράπεζα της Ελλάδος αρκέστηκε στο να εκδώσει μία απλή οδηγία προς τις τράπεζες να συνοδεύουν η κάθε μία επιταγή που προεξοφλούνταν σε τραπεζικούς λογαριασμούς, σε λογαριασμούς αλληλόχρεους των πελατών τους, να συνοδεύεται, καλό θα ήταν να συνοδεύεται και με το αντίστοιχο παραστατικό. Καμία τράπεζα ελληνική δεν τήρησε αυτήν την οδηγία, που για εμάς θα έπρεπε να είναι νόμος, θα έπρεπε να είναι εντολή. Επίτηδες γίναν όλα αυτά για να σκάσει και εκείνη η φούσκα με τις προεξοφλήσεις των τραπεζικών επιταγών, που δεν αντιστοιχούσαν σε πραγματικές συναλλαγές μεταξύ λοιπόν των ανθρώπων, με αποτέλεσμα να φορτωθούν κάποιοι άνθρωποι, ελεύθεροι επαγγελματίες που είχαν λογαριασμούς προεξόφλησης, τεράστια ποσά. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό που έγινε, αγχώνει. Άρα κύριε Ντριγιαννάκη, γιατί πρέπει να κλείσουμε, από ό,τι καταλαβαίνω έχει μία αξία λοιπόν το τι θα αποφανθεί η ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Φυσικά. Από την άλλη λέτε όμως ότι είναι εξόχως πολιτικό και κοινωνικό θέμα πια με τη ροπή που έχει πάρει η υπόθεση αυτή. Ναι, βέβαια. Φυσικά είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό το θέμα, είναι πάρα πολύ κοινωνικό και εννοείται και απόλυτα έτσι πολιτικό το ζήτημα. Κοιτάξτε τώρα, εάν αναλογιστεί κανείς ότι τις κεφαλές, τους επικεφαλείς δηλαδή, τους προέδρους στα ανώτατα δικαστήρια της χώρας μας, που ουσιαστικά τους διορίζει η εκάστοτε κυβέρνηση, μπορούμε να καταλάβουμε και τι σημαίνει
η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, της ελληνικής δικαιοσύνης. Άλλο κεφάλαιο δηλαδή, αυτό. Βέβαια. Κύριε Διαννάκη. Είμαστε νομίζω ότι ίσως είμαστε από τις πολύ λίγες χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο που τους προέδρους των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας τους διορίζει η εκάστοτε κυβέρνηση, ο εκάστοτε δηλαδή. Κατά τα άλλα, οι διακριτές εξουσίες. Θέλω να μου απαντήσετε πολύ γρήγορα στο ερώτημα του φίλου του Ηλία. Αν το ακίνητο βγει σε πληστηριασμό με την τρέχουσα εμπορική αξία και το δάνειο είναι μεγαλύτερο αυτής της αξίας, οι σέρβισερ ζητούν και ένα κομμάτι από το υπόλοιπο? Φυσικά. Μάλιστα. Φυσικά. Μάλιστα. Δηλαδή, δεν θα γλιτώσει ο φίλος μας ο Ηλίας με τον πληστηριασμό μόνο του σπιτιού του. Αμέσως μετά που θα ολοκληρωθεί ο πληστηριασμός του σπιτιού του, θα αποταθούν και στην υπόλοιπη τυχόν περιουσία. Έτσι. Αυτό είναι και το άλλο μεγάλο πρόβλημα. Καταλάβατε, δηλαδή, αυτό είναι καθημερινό το φαινόμενο που αντιμετωπίζουμε. Κύριε Δρυγιανάκη, όταν θα είμαστε κοντά στην απόφαση θα τα ξαναπούμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τις αναλυτικές πληροφορίες. Εγώ, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχόμαστε όλοι να έχει μία αίσια έκβαση για όλους τους δανειολήπτες που είναι εκατομμύρια στην Ελλάδα, έτσι ώστε να μην χρειαστεί. Βέβαια, να πούμε και το εξής, ότι ήδη εμείς κάνουμε ενέργειες και προετοιμαζόμαστε και για το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως επίσης και για αυτά τα αδικήματα που έχουν διαπραχθεί. Έχουμε ήδη ενημερώσει την Γενική Εισαγγελία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την οποία ζητάμε να αναλάβει και να δώσει εντολές διερεύνησης όλων αυτών των θεμάτων. Να ξέρετε ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα το ανεβάσουμε παγκόσμια. Μάλιστα. Δηλαδή θα δώσουμε μια παγκόσμια πλέον διάσταση στο θέμα. Κύριε Δρυγιανάκη, λυπάμαι, δεν έχω άλλο χρόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ όμως και για την τελευταία πληροφορία που μας έδωσε ο κύριος Δρυγιανάκης, ότι προσφεύγουν και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια.